Για τους ανθρώπους της τέχνης, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε και τον κύριο Σταϊκούρα. Μίλησε για μια πλατφόρμα, μίλησε για τη διεύρυνση των 800 ευρώ. Εγώ καταλαβαίνω και από τις τοποθετήσεις και τη δική σας και συναδέλφων σας ότι αισθάνεστε κάπως ξεχασμένοι οι άνθρωποι της τέχνης. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης αισθανόμαστε συνέχεια ξεχασμένοι. Γιατί για μια σειρά πραγμάτων είμαστε πάντα ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Μας θυμούνται λίγο όλοι σε κάποιες πρεμιέρες όταν χρειάζεται να μιλήσουμε στο κοινό και να πούμε παιδιά μείνουμε σπίτι, αλλά πάντα στο τέλος νιώθουμε ρηγμένοι αρκετά. Είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι 30.000 άνθρωποι μπήκαν σε ένα καθεστώς αναστολής. Βεβαίως είναι οι άνθρωποι που είχαν συμβάσει, έτσι το αντιλαμβάνομαι, για να μιλάμε για αναστολή και πήραν τα 800 ευρώ. Είπε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία διεύρυνσης αυτού του αριθμού. Αυτό κάπως απαλύνει την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, πριν συνεχίσω, ναι, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι, να παραδεχτώ κι εγώ, mm-hmm, ότι μιλάμε για κάτι πρωτοφανές. Ναι. Μια κοσμογονικών διαστάσεων αλλαγή στη ζωή μας, mm-hmm, στην οικονομία, στον τρόπο που είναι η καθημερινότητά μας δομημένη και όλα αυτά. Δεν το παραγνωρίζω. Καταλαβαίνω επίσης ότι όλοι θα έχουμε ζημιά από αυτό το πράγμα, μέχρι ότου τουλάχιστον η ζωή μας να επιστρέψει στα normal επίπεδα και στον τρόπο που είχαμε συνηθίσει. Ο δικός μας ο κλάδος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ξέρετε. Εμείς έχουμε κάθε χρόνο 3 με 4 διαφορετικές αναζητήσεις εργασίας. Αναζητήσεις εργασίας και συμβάσεις. Δηλαδή, ναι, πριν λήξει η μία σύμβαση, έχει ήδη ξεκινήσει η επόμενη. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μόνο το ότι έχει χαθεί το καλοκαίρι, όπως και η δεύτερη σεζόν από το Φλεβάρι και μέχρι τώρα. Mm-hmm. Όπως φαίνεται, θα χαθεί και η επόμενη. Θα χαθεί τουλάχιστον η πρώτη σεζόν του φθινοπόρου. Αυτό γιατί το λέτε? Επειδή δεν υπάρχει ο χρόνος της προετοιμασίας? Γιατί, για παράδειγμα, ακούμε ότι αύριο θα μάθουμε ενδεχομένως υπό ποιες προϋποθέσεις ασφαλείας μπορούν να διεξάγονται κάποιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Φαίνεται να υπάρχει μια διάθεση μετά και από τις δικές σας διαμαρτυρίες να το ξαναδούν οι αρμόδιοι, ναι, το θέμα. Είμαι της άποψης ότι ακόμα και αν ανακοινώσει η κυβέρνηση, πάντα σε συνεννόηση με τους επιστήμονες, ναι, ότι μπορούν να ανοίξουν κάποια θέατρα μεγάλα, αρχαία, δεν ξέρω τι, mm-hmm, υπαίθρια, όπου θα μπορούν να πάνε κάποιοι άνθρωποι να δουν κάποιες παραστάσεις. Αυτό δεν θα αφορά όλο το πλήθος των παραστάσεων που είχαν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, καθώς επίσης και δεν μπορούν να μιλάμε για το ίδιο μέγεθος και οικονομικό και καλλιτεχνικό. Ναι. Γιατί ένα εθνικό θέατρο ή ένα φεστιβάλ ή μια κρατική σκηνή, εν πάση περιπτώσει, μιλώντας τώρα για το θέατρο, μπορεί ενδεχομένως για φέτος να πει: «Οκ, δεν με ενδιαφέρει το ταμείο, μπορώ να κάνω μια παράσταση με 20 ηθοποιούς και να έρθει το 1/4 των θεατρών». Αλλά αυτό δεν το αντέχουν όλοι, αυτό λέτε? Δεν μπορεί αυτό να δεν το αντέχει κανένας ιδιώτης. Και ο μεγάλος όγκος των ηθοποιών είναι σε ιδιώτες παραγωγούς. Επίσης, υπάρχει και ο παράγων άνθρωπος, υπάρχει ο παράγων κοινό. Δηλαδή, αυτό θα σας ρωτούσα. Ακόμη και αν πούμε ότι αύριο ανοίγουν όλα και με ένα μαγικό τρόπο γίνονται και όλα τα φεστιβάλ, εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί? Και σας το ρωτώ, γιατί και πριν την απαγόρευση τα θέατρα είχαν αρχίσει να αδειάζουν. Οι κινηματογράφοι είχαν αρχίσει, ναι, να αδειάζουν και πριν απαγορευτεί επισήμως. Ναι, ναι. Άμα μιλάμε με μαγικούς τρόπους και τώρα με ένα μαγικό τρόπο το κοινό θα πάψει να φοβάται. Mm. Και όλοι μας θα πάψουμε να φοβόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν πούνε, ας πούμε, ότι okay, μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να γίνουν κάποιες παραστάσεις, mm-hmm, φοβάμαι ότι θα είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα έρθουν τελικά να μας δουν. Και εμείς, ξέρετε, πληρωνόμαστε από αυτούς που έρχονται, mm-hmm, να μας δουν. Mm-hmm. Δεν είναι δεν φτιάχνουμε ένα προϊόν το οποίο μετά έχει αξία. Ναι. Να σας ρωτήσω, αν σας ζητούσα να μου πείτε τα 3 πράγματα, για παράδειγμα, σχηματικά το λέω, μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 1, μπορεί να είναι 5, εσείς θα μου πείτε. Αν σας ζητούσα σε τίτλους να μας πείτε ποια θα είναι τα πράγματα που, αν αποφασιστούν από τις αρμόδιες αρχές, θα λύσουν κάπως το πρόβλημα για τον καλλιτεχνικό κόσμο, υπάρχει απάντηση? Φαίνεται πολύ σύνθετο το πρόβλημα εδώ. Είναι πολύ σύνθετο. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η δική μας η κυβέρνηση και η κοινωνία δικιά μας, αλλά όλος ο κόσμος. Ναι. Θα έλεγα
Η προσωπική μου παντάποψη ναι. το εξής. Το θέμα είναι να μπορέσουν να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι του πολιτισμού, ας το πούμε έτσι, και όχι να βάλουμε στο μυαλό μας πώς θα ανοίξουν τα θέατρα. Τα θέατρα και αν ανοίξουν και τα κρούσματα ανεβούν, πάλι θα κλείσουν. Ναι. Νομίζω ότι μέχρι να βρεθεί μια λύση. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ούτε με μάσκες να παίζουμε, ούτε με μεγάλη απόσταση, ούτε με το 1/4 του κοινού. Yeah. Ενώ κάποιος άλλος μπορεί με κουτσά στραβά, εντάξει, όλοι θα έχουμε ζημιά, αλλά κάποιοι άλλοι μπορούν. Εμείς δεν μπορούμε. Και δεν μιλάω τώρα ούτε για την τηλεόραση, ούτε για το σινεμά ενδεχομένως. Μιλάω για το θέατρο που είναι τελείως, τελείως ζωντανό πράγμα. Mm-hmm. Την ώρα που γεννιέται, την ώρα εκείνη πεθαίνει κιόλας. Mm-hmm. Νομίζω πως ο μόνος τρόπος για μένα να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα είναι να φροντιστούν αυτοί οι άνθρωποι να μην μείνουν στο δρόμο, πρώτον, και δεύτερον, τα βλέπουμε όλα τα άλλα. Να σας θέσω και μία ερώτηση που μπορεί να είναι και λίγο υπερβατική. Εσείς θα μου πείτε, μπορεί να είναι και εκτός τόπου και χρόνου, αλλά βλέπω λόγω και του δελτίου των ειδήσεων κάθε μέρα να έρχονται διάφορες εικόνες, παράξενες, από πολλές χώρες του κόσμου. Για παράδειγμα, ανακαλώ ένα υπαίθριο αυτοσχέδιο θέατρο κάπου στην Ισπανία. Ανακαλώ μία συναυλία, αν δεν κάνω λάθος, σε μία πόλη της Γερμανίας που το κοινό την παρακολουθούσε από Γιώτα Χ, σε μία τεράστια αλάνα. Και βεβαίως ανακαλώ και αυτή την τεράστια προσπάθεια που έγινε και εν μέσω καραντίνας από όλους εσάς με δεκάδες παραστάσεις διαδικτυακά. Και σας τα θέτω αυτά υπόψη, γιατί θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει διέξοδος με εναλλακτικούς τρόπους. Γιατί εδώ που τα λέμε, ναι. όσο και να σας στηρίξει η πολιτεία, αν αυτό το πράγμα κρατήσει πολύ καιρό, νομοτελειακά κι εσείς, δηλαδή δεν σας αρκεί, εννοείται. Φαντάζομαι, απλά να συντηρήσετε, πρέπει και να δημιουργείτε, πρέπει και να υπάρχετε, προφανώς. Κοιτάξτε, το θέατρο, η τέχνη, μέσα από τις απαγορεύσεις, μέσα από τις δυσκολίες και τα εμπόδια, τα μεγάλα, μέσα από εκεί ανθίζει. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ το θέατρο, δεν πρόκειται να πεθάνει το θέατρο. Η τέχνη δεν θα πεθάνει. Το θέμα είναι μην σταματήσουν και μην βγουν off η λειτουργή της. Ενδεχομένως όλα αυτά που είπατε μπορεί να μας δώσουν παραδείγμα και παραδειγματισμό μάλλον για να κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ όλος ο όγκος των ανθρώπων αυτών να βρει τέτοιο διέξοδο. Μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα, 5, 10. Δεν θα αρκούν όμως ούτε για μας που θα το κάνουμε, ούτε για μας που δεν θα το κάνουμε. Θα είναι ένα συμβολικό event, ας πούμε. Έχει λογική αυτό που λέτε. Εγώ είμαι εναντίον των επιβαμμάτων, είμαι εναντίον, εννοώ, της κρατικής, να μου δίνουν λεφτά να υπάρχω. Δεν είμαι αυτής της κοσμοαντίληψης, αλλά είναι πραγματικά σαν να έχει πέσει μια μεγάλη, ένα χαλάζι στο χωράφι μου και είμαι γεωργός και δεν μπορώ να δουλέψω. Ναι. Και ξέρετε, καμιά φορά την τέχνη την έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι ανώτερο, που με έναν τρόπο είναι, από μια σκοπιά είναι, από την άλλη λειτουργεί, της είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Αυτό είναι κάτι που καμιά φορά το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα t-shirt ωραίο που λέει, αν θες να βοηθήσεις τις τέχνες, βγάλε έναν ηθοποιό έξω και κέρασε τον φαγητό. Δεν θέλω να πω ότι ζητάμε ελεημοσύνη. Όχι. Αλλά ξέρετε, ο ηθοποιός είναι ένας άνθρωπος και ο καλλιτέχνης γενικά είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει τα αστέρια και είναι υπερβατικός, αλλά ταυτόχρονα πατάει πολύ γερά πάνω στη γη, στο χώμα. Λοιπόν, δεν τρεφόμαστε με όνειρα. Καλό είναι και αυτό βέβαια, αλλά δεν αρκούν. Κύριε Λούλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Ελπίζω αυτά που θα ανακοινωθούν αύριο να είναι στην κατεύθυνση που εσείς και οι συναδελφοί σας θεωρείτε ότι είναι σωστή και χρήσιμη για να κυλήσουν ανώδυνα οι δύσκολοι μήνες που έρχονται. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κι εγώ. Γεια σας.